Καλημέρα σας και από μένα. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς και για τη συμμετοχή και για τις τοποθετήσεις σας που θέσαν συνολικότερα το πρόβλημα της υγείας και δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει βέβαια με εσάς, με τους εκπροσώπους των φορέων που μιλήσατε σήμερα εδώ σε αυτή τη συνάντηση. Οι θέσεις του ΚΚΕ επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί και γραπτά με ενημερωτικά φυλάδια, τα οποία θα τα έχετε υπόψη σας, με τις τοποθετήσεις μας στη Βουλή και πρόσφατα με αφορμή το νέο αντιλαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ψήφισε τελικά η κυβερνητική πλειοψηφία, και με ημερίδες που έχουμε κάνει. Πρόσφατα κάναμε ημερίδα και με αφορμή το νομοσχέδιο, αλλά και συνολικότερα για τα προβλήματα της υγείας σε όλη τη χώρα, και ετοιμάζουμε και ειδικές ημερίδες, όπως είναι τον Ιανουάριο, για τα τεράστια ζητήματα της ψυχικής και ψυχιατρικής υγείας, γενικότερα το πρόβλημα της ψυχικής υγείας που έχει έξαρση και είναι ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να ενισχυθεί παραπέρα. Είναι κοινός τόπος ότι το πολυτιμότερο αγαθό, πώς να το πω, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία, σε ολόκληρο τον κόσμο, που να μην θεωρεί ως πολυτιμότερο αγαθό για τον κάθε άνθρωπο την υγεία. Και αυτό είναι που πρωταρχικά και κύρια θα πρέπει να προστατεύεται από όλους. Πρώτα απ' όλα από το κράτος, από τις κυβερνήσεις και από τους φορείς του κινήματος, συνολικά από το λαό. Και δυστυχώς η πορεία της υγείας στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα, μιας και βρισκόμαστε στην Πρέβεζα εδώ, στο νομό, εδώ στους διπλανούς νομούς, σε όλη την Ήπειρο, πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και αυτό οφείλεται στο ζήτημα ότι η κεντρική πολιτεία, η κεντρική εξουσία, το κράτος, οι κυβερνήσεις θεωρούν την υγεία ως ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να υποτάσσεται στους νόμους των ιδιωτικών συμφερόντων, των ιδιωτικών ομίλων, της επιχειρηματικότητας, να δίνουν συνεχώς υπηρεσίες αρμοδιότητες στους ιδιώτες με την ονομαζόμενη συνύπαρξη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας ως βασική κατεύθυνση και πολιτική όλων των άλλων δυστυχώς κομμάτων, εκτός από το ΚΚΕ, και βεβαίως να υπάγεται σε αυτή τη σχέση κόστους-οφέλους, σχέση του ασθενούς ως πελάτη του γιατρού, του νοσοκομείου κλπ. Αυτή η συνολική θεώρηση, αυτή η αντίληψη είναι που μας φέρνει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί ακριβώς αυτό το σύστημα, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, κυρίως υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων. Τα συμφέροντα, τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, μην τους αναλύσω, είναι το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι όμως τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού μας, που είναι εργάτες, είναι υπάλληλοι, είναι αγρότες, είναι επαγγελματίες, είναι επιστήμονες, είναι νέοι και γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας πρέπει να αναβαθμιστεί, όπως και όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας μας και της περιοχής εδώ και της χώρας ολάκερης. Αυτή είναι η κάθετη άποψη, η απόλυτη άποψη του ΚΚΕ. Και γι' αυτό χρειάζεται ενίσχυση, γενναία χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα. Χρειάζεται ενίσχυση και χρηματοδότηση το νοσοκομείο για να επιτελέσει το ρόλο του ως δευτεροβάθμια μονάδα υγείας, νοσοκομιακής περίθαλψης, με εξασφαλίζοντας πρώτα απ' όλα γιατρούς, νοσηλευτές, γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με μόνιμη σχέση εργασίας και φυσικά, για να το πω και αυτό τώρα, για να είναι ξεκάθαρο, χωρίς τους συμβασιούχους, χωρίς επικουρικούς, οι επικουρικοί και οι συμβασιούχοι, είτε είναι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είτε στον ευρύτερο τομέα που λέμε βοηθητικό, όπως είναι για παράδειγμα οι συμβασιούχοι της φύλαξης, που υπηρετούν όμως ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο ρόλο για το νοσοκομείο, για την υγεία και που είναι μόνιμης
και για, εξυπηρετούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου και της δευτεροβάθμιας υγείας, θα πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου. Θα πρέπει όλοι να προσληφθούν με σχέση αορίστου χρόνου. Αυτή είναι η κάθετη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που το παλεύει καθημερινά. Και φυσικά μέσα εδώ εντάσσονται και άλλες πλευρές. Δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, είναι η έλλειψη ή αν θέλετε η υποβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σε συνέχεια. Μπορεί να έχει προτεραιότητα οπωσδήποτε η έλλειψη του προσωπικού. Άμα δεν έχεις γιατρό, δεν έχεις νοσηλευτή, δεν έχεις προσωπικό να σου γιατρέψει τον άρρωστο, δεν μπορείς, όσο ωραίο κτίριο και να έχεις, να είναι λουξ το δωμάτιο που θα είναι ή το χειρουργείο, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Φυσικά παίζει ρόλο και η εγκατάσταση. Άρα πρέπει να αναβαθμιστεί και από αυτή την άποψη το νοσοκομείο της Πρέβεζας, να μην έχει αυτά τα χάλια που έχει, και οπωσδήποτε να δημιουργηθούν και οι απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται, αν λείπουν, όσες λείπουν, ή η έλλειψη εργαλείων, για παράδειγμα, για να μπορούν οι άνθρωποι, μηχανημάτων, για να μπορούν οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους και να γιατροπορεύουν τους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη τέτοιας περίθαλψης. Να πούμε το εξής ζήτημα, συμφωνώντας με όλα όσα είπατε. Η έλλειψη, για παράδειγμα, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρων υγείας, σε όλη την ευρύτερη περιοχή, αντικειμενικά δυσκολεύει το έργο της δευτεροβάθμιας, του νοσοκομείου. Γιατί έχοντας έλλειψη στο νοσοκομείο και φορτωνόμενο συνεχώς όλες τις περιθάλψεις, τις αναγκαίες που χρειάζονται ακόμα τις πιο απλές εξετάσεις ή τα πιο απλά κρυολογήματα αφού λείπει το κέντρο υγείας και οι γιατροί και δεν υπάρχουν κέντρα υγείας ή δεν υπάρχει προσωπικό εκεί στα χωριά, αναγκάζονται να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο και οι γιατροί να σηκώνουν τα χέρια ψηλά από αυτή την άποψη. Άρα η ενίσχυση και των κέντρων υγείας με κατάλληλο προσωπικό γιατρών και νοσηλευτών είναι επίσης ένας όρος ώστε να αναβαθμιστεί η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Άλλο ζήτημα, η έλλειψη δομών προστασίας ηλικιωμένων, προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων, δομές επίσης προστασίας του παιδιού. Έχουμε, ας πούμε, στο παιδιατρικό της Αθήνας, υπάρχει εκεί, το ξέρετε όλοι, υπήρχε και κινητοποίηση, παιδιά που είναι ορφανά ή που δεν υπάρχει μια δομή για να τα προστατεύσει μέχρι να γίνει κάποια αναδοχή ή κάπου να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά, αναγκάζονται και τα κρατάνε στα νοσοκομεία μαζί με άλλους άρρωστους, με χειρουργημένους, σε ειδικές μονάδες προσπαθούν να φτιάξουν τώρα μέσα στα νοσοκομεία, που σημαίνει επιφορτίζονται τα νοσοκομεία και με τέτοιες ανάγκες που έπρεπε να τα λύνουν άλλες δομές του κράτους, άλλες δομές της κοινωνίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα επίσης. Ή το ζήτημα που έχουμε και αναφέρθηκε ο συνάδελφος από το Εργατικό Κέντρο, από το Σωματείο Νομίζω Ιδιωτικών Υπαλλήλων, για την έλλειψη μέτρων προστασίας υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους δουλειάς. Γιατί όταν έχεις και εκεί τον απαραίτητο νοσηλευτή, όταν έχεις μέτρα από την εργοδοσία που προστατεύει τον εργαζόμενο, θα μειωθούν και τα ατυχήματα, θα μειωθούν και οι επαγγελματικές ασθένειες κλπ. Και άρα θα αποφορτίζεται το νοσοκομείο και δεν θα πηγαίνουν όλοι εκεί για το παραμικρό που λέει ο λόγος ή και για το σοβαρότερο ακόμα χειρότερο οπωσδήποτε ατύχημα που συμβαίνει σε ένα χώρο δουλειάς. Γιατί θα μπορούσε κάτι να λυθεί και εκεί στο χώρο ή να προβλεφθεί και να προστατευτεί ο εργαζόμενος. Αλλά δυστυχώς τον εργαζόμενο τον έχουν μόνο για να τον ξεζουμίζουν και βεβαίως εκεί μέσα σε αυτά με την αντατικοποίηση δημιουργούνται και ατυχήματα. Δεν μπορεί σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφοι, να το πω και έτσι, μιας και με αποκαλέσατε και σύντροφο, κάποιος μου είπε και σύντροφο και κύριο μαζί. Εντάξει, δεχτών. Λοιπόν, πρέπει να δούμε το ζήτημα. Δεν μπορεί ο γιατρός, οποιασδήποτε ειδικότητας, να έχει τέτοια εντατικοποιημένη εργασία, γιατί ασκεί ένα λειτουργήμα. Πρέπει να σώσει έναν άνθρωπο. Όταν είναι εξαντλημένος, είναι στα όρια της κατάρρευσης, στα πρόθυρα της κατάρρευσης, της σωματικής, της πνευματικής κατάρρευσης, πώς θα σκεφτεί και πώς θα χειρουργήσει, πώς θα ενεργήσει για να είναι αποτελεσματικός, ας πούμε, στη θεραπεία
ενός ασθενούς ή να συμβάλλει όπως πρέπει. Όταν πάλι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί δεν έχει μόνο να επιτελέσει το επιστημονικό του, το ιατρικό του έργο εκεί, με την εντατικοποίηση της δουλειάς, με όλες αυτές τις σχέσεις εργασίας, αλλά έχει και τα δικά του προβλήματα, έχει οικογένεια. Μπορεί να έχει άρρωστο στο σπίτι, έναν πατέρα, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα παιδί. Μπορεί το παιδί του να σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Θράκης και να μην έχει ή να μην φτάνουν τα χρήματα να ζήσει. Ή ξέρω εγώ, να έχει να κάνει φροντιστήρια για να περάσει το πανεπιστήμιο και να μην του φτάνει με το εισόδημα και τη συνεχή συρρήκνωση του εισοδήματος που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με τη δεκαετή κρίση και βάλε και με όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Άρα, ένας γιατρός που πρέπει να έχει ξεκάθαρο το μυαλό του και να είναι και ξεκούραστος και να μην έχει όλα τα άγχη, τα υπόλοιπα της επαγγελματικής, προσωπικής, οικογενειακής ζωής και πρέπει να έχει και ένα εισόδημα ώστε να μην αγχώνεται αν θα πληρώσει την εφορία, αν δεν θα είναι να πληρώσει το ρεύμα, αν δεν θα είναι να πληρώσει το νερό, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε ή ό,τι άλλο χρωστάει. Είναι και αυτά στοιχεία της πολιτικής ενός κράτους που θέλει να λέγεται κοινωνικό κατόνομα. Είναι στοιχεία αυτών που έχουν την εκάστοτε εξουσία και που έχουν και την ιδιοκτησία κυρίως των μέσων παραγωγής. Αυτό λέμε εμείς. Και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό εμπόδιο είναι ότι αυτοί που έχουν την ιδιοκτησία, αυτοί που έχουν την εξουσία, είναι υπηρέτες των λίγων. Γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο σύστημα διεφθαρμένο, σάπιο, εκμεταλλευτικό. Και βεβαίως μη μας πούνε αυτά όλα τα φαινόμενα τύπου Εύα Σκαϊλή, της Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που την διέγραψε τώρα, που την πιάσαν η εισαγγελία, τη συλλάβαν στις Βρυξέλλες, γιατί ήταν με διαφθορά από το Κατάρ, δεν ξέρω τι ήταν, δεν έχω παρακολουθήσει γιατί είμαι σε περιοδία τώρα από χτες που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι στοιχείο μιας σαπίλας, μιας διαφθοράς ενός συστήματος που εκπορεύεται και από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε καταγγείλει εμείς ως κόμμα, έχει καταγγείλει οι ευρωβουλευτές μας, είναι η πηγή της διαφθοράς λόγω των πολιτικών, των οδηγιών, των κατευθύνσεων που έχει σε αυτά τα ζητήματα. Διότι η στάση του Ευρωκοινοβουλίου, για παράδειγμα, απέναντι στο Κατάρ, στο Μουντιάλ, αυτό το έσχος των 6.000 νεκρών εργαζομένων εργατών που δουλεύαν για να φτιάξουν το Μουντιάλ εκεί, αυτό το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωκοινοβουλίου. Και δεν ήταν μόνο η Καϊλή που μίλησε υπέρ του Κατάρ με αυτόν τον βέβαια ανήθικο, απαράδεκτο τρόπο τότε που την είχαμε καταδικάσει όλοι και ο Ευρωβουλευτής μας είχε βγει. Όμως είναι στοιχείο δομικό ενός συστήματος που εκφράζεται και με τέτοια πρόσωπα που εμφανίζονται με αυτή την ακραία μορφή διαφθοράς ή όπως σε αυτή την περίπτωση ή σε άλλες περιπτώσεις όπως έχουμε με τις δομές που σωστά υπόθηκε της κυβωτού του τρόμου με τα παιδιά ή άλλες ενέργειες που κάνει το αστικό κράτος για να χτυπήσει, να καταστήλει το λαϊκό κίνημα, την οργή, την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη που υπάρχει στους ανθρώπους. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που συζητάμε σήμερα, την υγεία ως κεντρικό πρόβλημα και που βέβαια ως ντόμινο οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις αφορούν όλη τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί η οικονομική κρίση δεν έπαψε να υπάρχει. Περάσαμε μια δεκαετή βαθιά κρίση με μνημόνια, με μέτρα τα οποία ισχύουν ακόμα απόλυτα όλα, δεν έχουν πάρει κανένα πίσω επί της ουσίας. Απλώς κάποια επιδοματάκια δώσαν, κάποια χαρτζηλίκια σε γιορτές ή σε άλλα ή σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες όπως τις λένε και από εκεί και πέρα τίποτα. Ισχύουν όλα αυτά. Και ισχύει και το υπερμνημόνιο τώρα που είναι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πάλι θα το πληρώσουμε. Δεν το λέμε μνημόνιο, είναι όμως υπερμνημόνιο γιατί το χρέος τρέχει, το χρέος θα αποπληρώνεται από τον ελληνικό λαό και όχι γενικά από το ελληνικό κράτος, από τη φορολογία των εργαζομένων και από τη μείωση των δικαιωμάτων και των μισθών και των συντάξεων και των άλλων παροχών των εργαζομένων θα τα παίρνουν και θα τα δίνουν ως χρέος, γιατί δεν σου δίνει κανένας τίποτα έτσι για δωρεά. Άρα λοιπόν είναι ένα μνημόνιο που τρέχει, μεγάλο αυτό, και το οποίο δεσμεύονται ανά εξάμηνο, με τα εξάμηνα της παρακολούθησης που υπάρχουν και του ελέγχου, να βάζουν και νέα μέτρα με νέα νομοσχέδια, νέα αντιλαϊκά μέτρα ή κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Έχουμε επίσης μια κρίση που σοβεί, πάμε για νέα ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που θα έχει επιπτώσεις μεγάλες και στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε και τα επίσημα στοιχεία τους, σταθεροποιείται στο 9%, που σημαίνει μεγάλες ανατιμήσεις. Η ενεργειακή φτώχεια είναι γεγονός. Ο πόλεμος επιτάχυνε τις διαδικασίες, είχε ξεκινήσει πριν με την απελευθέρωση της ενέργειας, με τη δίθεν πράσινη μετάβαση και πράσινα άλογα που λέμε εμείς. Τέλος πάντων, με όλα αυτά τα ζητήματα, με την απολιγνητοποίηση, με το να δώσουν σε ιδιώτες και μεγάλες πολυεθνικές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να πληρώνουμε και το χρηματιστήριο ενέργειας και το εμπόριο ρήπων, τα πρόστιμα των ρήπων που έχουν βάλει, τα οποία πρέπει αμέσως να καταργηθούν και χωρίς να αξιοποιούνται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, που είναι και ο λιγνίτης, είναι και ο ορυκτός πλούτος, είναι και η γεωθερμία, είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά, είναι και ο υδροηλεκτρισμός, γιατί όλα αυτά τα έχουμε και ήλιο έχουμε και αέρα έχουμε και λίμνες έχουμε και ποτάμια έχουμε και οι αματικές πηγές έχουμε για τη γεωθερμία και υδρογονάνθρακες έχουμε ως χώρα, είναι πλούτος εδώ και λιγνίτη και άλλους και άλλες μορφές ενέργειας τις οποίες έπρεπε να αξιοποιηθούν, αλλά αυτό θέλει κεντρικό σχέδιο. Θέλει να πάρει στην ιδιοκτησία από αυτούς που την έχουν, που είναι οι πολυεθνικές, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, όλοι αυτοί οι ρεμπεσκέδες που δεν ξέρουν τι έχουν και δεν ξέρουν τι απομιζάνε από το μισθό, από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων, και να τα δώσεις, να τα αποδώσεις στο δημόσιο, να τα κοινωνικοποιήσεις αυτά. Αυτά είναι το σχέδιο το δικό μας, αλλά αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί και ο πόλεμος που κλιμακώνεται έχει την επίδρασή του και στην οικονομία και σε άλλες παραμέτρους από εκεί και πέρα, και μπορεί να είναι θύμα και αντιπίνων ο ελληνικός λαός. Για να μην σας κουράζω, εμείς θεωρούμε ότι ειλικρινά σας λέμε τις απόψεις μας. Τις ξέρετε, τα προβλήματα τα ξέρουμε και για το νοσοκομείο Πρέβεζας και για το νοσοκομείο Λευκάδας. Εμείς τους λέμε και από εδώ να πάψουν τη συζήτηση και ούτε να διανοηθούν τη συγχώνευση των δύο νοσοκομείων με την έννοια της κατάργησης του ενός, είτε της Πρέβεζας είτε της Λευκάδας κλπ. Δεν πρέπει να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες. Διαφωνούμε σε αυτά, επειδή τάχα μου είναι σε κοντινή απόσταση. Μπορεί να είναι σε κοντινή απόσταση, αλλά λύνουν πάρα πολλά προβλήματα και είναι απαραίτητα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να στελεχωθούν, πρέπει να επαντρωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά για να ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού και της Πρέβεζας και της Λευκάδας συνολικότερα, μαζί με τα άλλα τα νοσοκομεία της περιοχής και όλης της Ηπείρου. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα παλέψουμε και με παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή και με αναφορές και με τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Κυρίως όμως θα παλέψουμε στους αγώνες, μέσα στο κίνημα. Θα παλέψουμε για αλλαγή συσχετισμών. Έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί το ΚΚΕ σε αρχαιρεσίες σωματείων, συλλόγων, συνολικά μέσα στους κοινωνικούς μαζικούς συλλογικούς φορείς, να δυναμώσουν οι αγώνες. Να δυναμώσει το ΚΚΕ επίσης στη Βουλή και στην Ευρωβουλή όταν γίνει αργότερα και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πρώτη μάχη τώρα έχουμε των βουλευτικών εκλογών, από ό,τι φαίνεται την άνοιξη του 2023. Και αυτό το ζήτημα είναι μια απόφαση. Δηλαδή εμείς καλούμε και με αφορμή αυτή τη συνάντηση, εντάξει δεν είναι το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή, το απόγευμα έχουμε στην Όαση, θα πούμε πιο αναλυτικά για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά είναι αφορμή να κάνουμε αυτό το κάλεσμα στον καθένα και την καθεμιά και εδώ από την Πρέβεζα, άσχετα αν διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα ή έχουν κάποιες σκέψεις, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Αυτό που λένε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις που κάνουν όλοι αυτοί, ότι ένας στους τέσσερις σκέφτεται να ψηφίσει το ΚΚΕ, εμείς λέμε να το κάνουν. Το 25% αυτό που σκέφτεται, γιατί το κόμμα είναι ειλικρινές, έχει μαχητικότητα, έχει αποφασιστικότητα, έχει συνέπεια, έχει δράση, μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο σήμερα με ανάσες ανακούφισης, με τη δράση του μέσα στο κίνημα, μέσα στη Βουλή, παντού να πιέζει, γιατί ξέρει ότι το ακούνε παρότι είναι αντιπαλοί του όλοι και μπορεί να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά κυρίως να ανοίξουμε ένα δρόμο ώστε να αλλάξει συνολικά, ριζικά αυτή η κατάσταση. Και να μην έχουμε να δίνεται σε επιχειρηματίες, σε ομίλους, τους λίγους, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, άλλοι σημαντικοί τομείς της οικονομίας όπως η ενέργεια
που έλεγα πριν ή κρίσιμα ζητήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν εδώ τον τόπο που έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, αρκεί αυτό το πλούτο που παράγουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, να τον καρπούνται οι ίδιοι. Και αυτό να γίνεται και στον τομέα της βιομηχανίας και στον τομέα του εμπορίου και στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και στον τομέα των ελεύθερων μικροεμπόρων, των επαγγελματιών οι οποίοι ζουν με τη θηλιά των χρεών και την απειλή του λουκέτου. Με αυτές τις σκέψεις και καλώντας σας να γίνουμε όλοι εμείς πρωταγωνιστές των εξελίξεων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.